Δημήτρη Αδάμη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας στην ωραία Μυτιλίνη. Ανυπομονούμε. Μαγικές βούρες για άλλη μια χρονιά στο νησί μας. Τι χαρά και τιμή αυτή που μας κάνετε να έρχεστε κάθε χρόνο. Ειλικρινά, σας περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία. Και εμείς, γιατί η επαφή με τον υπέροχο κόσμο εκεί στη Μυτιλίνη, σε όλη τη Λέσβο, είναι σπουδαία. Καταρχάς και ο χώρος είναι μαγικός. Ανυπομονούμε να στήσουμε το σκηνικό μας που είναι εμπνευσμένο από πίνακες των Ισπανών ζωγράφων, μιας και κάνουμε τον Κιχώτη του Τερβάντες. Και ανυπομονούμε να το στήσουμε μέσα στο κάστρο και μπροστά έτσι να περάσουν αυτά τα πολύ όμορφα κοστούμια που έχουμε για να αναπαραστήσουμε σχεδόν πίνακες Ισπανών ζωγράφων. Έχουμε περικυκλώσει την παράσταση με πολλά στοιχεία του ισπανικού πολιτισμού, μουσική, άπειρη μουσική ισπανική, δηλαδή τα παιδιά μαζί με το έργο να ζήσουν και μια πραγματικά ισπανική εμπειρία. Θα μας βάλεις δηλαδή στην κουλτούρα της Ισπανίας, έτσι. Απόλυτα. Και νομίζω ότι το αξίζουν τα παιδιά και τόσο της Αθήνας πέρσι όλο το χρόνο που με μεγάλη επιτυχία παίχθηκε η παράσταση, τόσο και της περιφέρειας το ίδιο και ακόμα περισσότερο μπορώ να σας πω. Η παράσταση, είμαι περήφανος γι' αυτό, τεχνικά υποστηρίζεται απόλυτα, ώστε να έχουμε το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που είχαμε και στην Αθήνα. Το ξέρουν άλλωστε οι φίλοι μας στη Μυτιλίνη τόσα χρόνια, ότι δεν βγάζουμε ποτέ τη Μυτιλίνη, παρόλο που είναι ένα δύσκολο και μακρινό ταξίδι, ποτέ δεν τη βγάζουμε από τις παραστάσεις μας και από τους τόπους που επισκεπτόμαστε. Και είναι τόσο σημαντική η επαφή με τον κόσμο εκεί, που έχουν πολύ μεγάλη αίσθηση του πολιτισμού. Άλλωστε φαίνεται και από τις σπουδαίες ερασιτεχνικές ομάδες που υπάρχουν στο νησί και που ξέρω ότι και εσύ δραστηριοποιήσεσαι κάποια από αυτές και μάλιστα μια πολύ ωραία ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν σε όλο αυτό και θέλουμε να κρατάμε την επαφή μας ακόμα και σε δύσκολες εποχές όπως είναι αυτή τώρα που περνάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πες μας λίγα λόγια για το έργο σας. Λοιπόν, ποιος είναι ο Δον Κιχώτης. Ακριβώς, ο Δον Κιχώτης, παρόλο που όλοι ξέρουν το Δον Κιχώτη, λίγοι ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει στο έργο. Είναι μια περιπέτεια, ένα ταξίδι τεράστιο που εμείς επιλέξαμε κάποιες από αυτές τις περιπέτειες, τις πιο αστείες και τις πιο ουσιαστικές για τα παιδιά. Δηλαδή αυτές που θα αφήσουν κάτι στην ψυχούλα των παιδιών. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί αυτός είναι ένας σπουδαίος παγκόσμιος ήρωας που μιλάει για τη δικαιοσύνη σε κάθε του στάση, για την ισότητα των ανθρώπων, για τη φιλία, για την αγάπη, για την ανάγκη του ταξιδιού. Σπουδαία μηνύματα, τα οποία όμως δεν κουνάει κανείς το δάχτυλο στα παιδιά, παρά τα λαμβάνουν έτσι μέσα από το γέλιο, μέσα από την περιπέτεια, μέσα από τη συγκίνηση πολλές φορές. Τα πολύ ωραία τραγούδια που, όπως θα θυμάσαι, αυτά τα έχει μαζέψει ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, αυτά τα τραγούδια που έχουμε βρει εμείς. Και νομίζω ότι τα παιδιά και οι μεγάλοι μαζί τους θα περάσουν δύο ώρες ψυχαγωγίας. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το ταξίδι που θα ζήσουν τα παιδιά στη Μυτιλίνη να το κρατήσουν μαζί τους και όλο το χρόνο μέχρι την επόμενη συνάντηση. Πες μου λίγο έτσι, αφού το παίζατε και το χειμώνα και έχετε πάει και σε άλλες πόλεις ως τώρα, πώς ήταν η ανταπόκριση των παιδιών, πώς ένιωσες έτσι την ενέργειά τους? Είναι σπουδαία και είναι ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Δηλαδή, τόσο στον κλειστό χώρο όσο και στους ανοιχτούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι στα ανοιχτά θέατρα, είναι σαν να μας στεφανώνει ο ουρανός από πάνω και αυτή την ανάγκη τη χρειάζεται, την έχει ο ήρωας αυτός. Γιατί είναι ευθυτενής και απευθύνεται προς τα πάνω συνεχώς. Προς τα αστέρια, προς τον ουρανό. Μάλιστα στο δεύτερο μέρος στο δεύτερο βιβλίο του Θερβάντες έχει και ένα ταξίδι προς τα άστρα. Νομίζει ότι ταξιδεύει προς τα αστέρια, γιατί κάνουν μια φάρσα. Αλλά και ο δικός μας λοιπόν θα ταξιδεύσει προς τα εκεί. Ωραία. Και φαντάζομαι ότι σου λέω ανυπομονούμε για τη Μυτιλίνη, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι εκεί στο Αιγαίο θα πάρει μια άλλη μορφή ο υπότης των υπότων. Πες μας λίγα λόγια και για τις μαγικές βούρες. Πόσα χρόνια υπάρχουν, πόσα χρόνια εγκαλιάζουν τα παιδιά? Φέτος κλείνουμε 20 χρόνια παραστάσεις.
και άλλα 1,5 που ήμασταν στην προετοιμασία και είχαμε ιδρύσει τις Βούρες και κάναμε κάποιες πιο μικρές έτσι, εκδηλώσεις. Αλλά φέτος κλείνουμε 20 χρόνια παραστάσεις από την πρώτη φορά που ανεβάσαμε τον Σίτο Σιταράκη. Και από τότε νομίζω ότι από τα επόμενα 4 χρόνια περίπου ερχόμαστε και στη Μυτιλίνη. Δηλαδή πρέπει να είμαστε 15 χρόνια πια που οι φίλοι μας στη Μυτιλίνη έχουν μεγαλώσει τα παιδιά εκεί. Έχετε βέβαια, έχετε περάσει σε άλλη γενιά. Έτσι. Είναι σπουδαία η επαφή και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κρατάς, παρόλο που εμείς δεν έχουμε στο Θίασο 38 ονόματα της τηλεόρασης, έχουμε όμως σπουδαίους ηθοποιούς πάντα, το ξέρεις καλά αυτό, για να στηρίζουν και να νιώθουν τα παιδιά ότι τους απευθύνεται κάποιος με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, ακόμα και αν λέει το πιο αστείο πράγμα του κόσμου, πρέπει να είναι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, με κέφι και χωρίς να υποβιβάζει καθόλου το θέατρο για τα παιδιά. Και το θεωρούμε ως τη μεγάλη μας κατάθεση στην τέχνη.